Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Η επιτυχής ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης θα εξασφαλίσει την ελάφρυνση του χρέους, θα διευκολύνει την επιστροφή των καταθέσεων και την επέκταση των πιστώσεων, θα αποτελέσει το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της υπερίληψης των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, ενισχύοντας τη διαδικασία της οικονομικής σταθεροποίησης και ανάκαμψης. Αυτό αναφέρει το επίσημο κείμενο που κατέθεσε η Ελλάδα στην Επιτροπή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με την κυβέρνηση να κυνηγά εν αγωνία στην τεχνική συμφωνία στο Eurogroup της 22ης Μαΐου. Με απότερο στόχο να καταστεί εφικτή τελικά η άρση των capital controls. Μετά το σχέδιο μονιμοποίησης 30.000 συμβασιούχων μέσω ΑΣΕΠ, η κυβέρνηση φαίνεται να σχεδιάζει τη μετατροπή των συμβάσεων όλων όσων εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης σε δήμους και περιφέρειες, σε πλήρους απασχόληση με αντίστοιχη αύξηση ωραρίου και απολαβών. Μπορεί η μερική απασχόληση να αποτελεί δόση υπό εξαφάνιση στον δημόσιο τομέα, στον ιδιωτικό όμως οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης αντιπροσωπεύουν πλέον το 53% των νέων προσλήψεων, με την part-time εργασία να έχει αυξηθεί από το 17% στο 40%. Οι εντυπωσιακές εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων Ζηρίδη στα ΣΠΑΤ απειλούνται αυτή τη στιγμή με εκποίηση από τις πιστότριες τράπεζες μετά από τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Η απάντηση του σχολείου είναι πως δεν το βάζει κάτω. Με τη δημιουργία ενός βιώσιμου business plan, το σχολείο προσπαθεί να παραμείνει εν λειτουργία και παράλληλα να εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις του προς την τράπεζα. Η περίπτωση της ανόδου και της πτώσης ενός από τα πιο ιστορικά ελληνικά ιδιωτικά εκπαιδευτήρια είναι ενδεικτική της κατάστασης που επικρατεί και σε άλλα κρατεία ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, με τον κλάδο να έχει δεχτεί τεράστιο πλήγμα τα προηγούμενα χρόνια. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας, με το γενικό δίκτυο να κυμαίνει 681,79 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 1,55% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.